Υποφέρεις από δυσκολιότητα και τρέμεις στη σκέψη ότι θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να πας στην τουαλέτα? Άκουσε τι πρέπει να κάνεις. Πρώτον, πρόσεξε πάρα πολύ τη διατροφή σου. Η κατανάλωση πολλών υγρών, τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες και φρούτων και λαχανικών θα πρέπει να είναι το δεξί σου χέρι. Επίσης, υπάρχουν και πολλά βοτανικά ροφήματα τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν, όπως είναι του τριαντάφυλλου, του χαμομηλιού, του βασιλικού, του μάραθου, της λουίζας και του ζαμπούκου. Όλα αυτά τα βότανα μαζί μπορείς να τα βρεις στο παραδοσιακό αφέψι για την ανακούφιση της δυσκολιότητας της Διοσκουρίδης. Και τέλος, μπορείς να φτιάξεις ένα παραδοσιακό αφέψιμα για την ανακούφιση της δυσκολιότητας, το οποίο θα προσθέσεις μία φέτα τζίντζερ, δύο κουταλιές του γλυκού μέλι και ένα από τα εθέρια έλαια που θα σου πω. Μπορείς να προσθέσεις τρεις σταγόνες είτε εθέριο έλαιου μάραθου, είτε βασιλικού, είτε μαύρου πιπεριού, είτε σάνδαλο ξύλο, είτε δεδρολίβανου. Κατανάλωσέ το χλιαρό και αργά, περίμενε 10 λεπτά. Κάνε ένα ελαφρύ μασάζ στο στομάχι σου με δεξιόστροφες κινήσεις που να κατεβαίνουν προς την ηλιακή χώρα και σύντομα θα δεις αποτελέσματα. Προσοχή όμως πολύ στην καθημερινή σου διατροφή. Αν θες να μάθεις και άλλους φυσικούς τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητά σου, ακολούθησέ μας. Από τη Διοσκουρίδης, με αγάπη.